Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην τελευταία αγωνιστική μέρα του ποδοσφαιρικού μας πρωταθλήματος. Πρωτάθλημα Sky, όχι τελευταίο, προτελευταίο. Ένα μεγάλο αφιέρωμα για το πώς κύλησαν τα πράγματα τη φετινή χρονιά. Θα έχουμε την προσεχή Κυριακή. Θα βγούμε στον αέρα στις 5 το απόγευμα. Πρωτάθλημα Sky και την επόμενη Κυριακή. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα τεκτενόμενα της τελευταίας αγωνιστικής μέρας του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας, που πραγματικά είναι συναρπαστική, κυρίως για το ποια ομάδα θα πάρει το χρίσμα του Ευρωπαίου. Για να περάσουμε να δούμε τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, περίπου 5 με 6 λεπτά πριν τελειώσουν οι αγώνες. Και βλέπετε, το μεγάλο ενδιαφέρον βρίσκεται στη Λιβαδιά, όπου πριν από λίγο ο Απόλλων Αθηνών πέτυχε γκολ και προηγείται του Λεβαδιακού με 2-1. Αν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα, ο Απόλλων Αθηνών γράφει ιστορία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θα εκπροσωπήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Τα άλλα παιχνίδια μέχρι στιγμής, Καβάλα κοντά Ξάνθη 1-3 από 0-3. Η Καβάλα πριν από λίγα δευτερόλεπτα έβγαλε γκολ 1-3. Ο Άρης προηγείται του Πανιωνίου με 2-0. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στο Βίρονα του Αθηναϊκού με 2-1. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει σε τέτοια θέση που αν τυχόν δεν ήταν τιμωρημένος θα έβγαινε στην Ευρώπη. Αυτό όμως είναι το διοικόμενο στόχος του ΠΑΟΚ, να εκτίσει την ποινή του δηλαδή και από του χρόνου να μπορεί να κοιτά ψηλά προκειμένου να ξαναβγεί στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός προηγείται τη Λάρισα Αγροτικής με 4-2 στο στάδιο Καραϊσκάκη. Η ΑΕΚ χθες κέρδισε στο Ηράκλειο τον Όφη με 2-1. Στις 8.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα γίνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Δόξα Δράμας, όπου η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει ετοιμάσει φιέστα για να γιορταστεί δεόντως το πρωτάθλημα, η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Εθνικός προηγείται με 2-0 του Ιωνικού και οι δύο ομάδες βέβαια έχουν σωθεί. Ο Λεβαδιακός, που από του χρόνου θα παίξει στη δεύτερη εθνική κατηγορία, χάνει στο γήπεδο του. Αν θέλετε καλύτερο, ο Απόλλων Αθηνών τον κερδίζει μέσα στη Λεβαδιά με 2-1. Και ο Ηρακλής κερδίζει τον Εδεσαϊκό με 3-0. Είναι αγκαλιά με την νίκη, αλλά αυτό που επιθυμεί τώρα ο Ηρακλής είναι να βγάλει γκολ ο Λεβαδιακός, να ισοφαρίσει τον Απόλλων Αθηνών, γιατί μόνο έτσι ο Ηρακλής αποκτά το δικαίωμα για συμμετοχή στο κύπελο UEFA του χρόνου. Αυτά συμβαίνουν μέχρι στιγμής στα γήπεδα, στα 8 γήπεδα που έχουμε αγώνες. Να σας παρουσιάσουμε αμέσως τον σημερινό μας φιλοξενούμενο, που είναι ο προπονητής της ομάδας του Πανηλιακού, ο πρωταθλητής στην δεύτερη εθνική κατηγορία, ο κ. Αντώνης Γεωργιάδης. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Φτάσατε στη Βρύση, ήπιατε νερό και από του χρόνου ξανά στα γνώριμα δικά σας λιμέρια, κύριε Γεωργιάδη. Ναι, έτσι. Λέω στα γνώριμα δικά σας λιμέρια, γιατί υποθέτω θα μείνει στο Πανηλιακό ή όχι. Ναι, δεν θα το γνωρίζω. Θα μείνετε στο Πανηλιακό. Θα συζητήσουμε λοιπόν για το Πανηλιακό, να δούμε όμως πρώτα τον διαγωνισμό μας και σε λίγο και πάλι μαζί. Δείτε τα 5 καλύτερα γκολ που εμείς σας προτείνουμε. Ψηφίστε στα τηλέφωνα 64-03-016 και 64-03-017 τα καλύτερα κατά τη γνώμη σας γκολ και κερδίστε. Ένα ρόλο ελέσε της σειράς Liberté αξίας 130.000 δραχμών, προσφορά του Time Center, μία αθλητική εμφάνιση της Real, καθώς και φόρμα παπούτσια και μπάλα ποδοσφαίρου προσφορά της αθλητικής εταιρείας Kelme και ένα πλήρες δορυφορικό συγκρότημα της Amstrad Ελλάς από τα καταστήματα Μικρόπολης. Σε 2-3 λεπτά τελειώνουν τα παιχνίδια. Δεν έχουμε καμία αλλαγή σκόρ από αυτό που σας παρουσιάσουμε προηγουμένως. Κύριε Γεωργιάδη, θα έρθουμε σε συνέχεια στο Πανηλιακό. Πώς κρίνετε τα αποτελέσματα? Και βέβαια η προσοχή μας και η δική σας βέβαια είναι στραμμένη στη Λιβαδιά. Εδώ και τρεις εβδομάδες και στην κυριολεξία η τελευταία μέρα ήταν τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία αυτού του πρωταθλήματος, αφού από τον πρώτο γύρο και από την ίδια θέση μαζί είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα πρόβλημα για την πρώτη θέση. Πράγματι, όπως ήρθαν τα πράγματα και με το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στο τελικό, δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για δύο ομάδες ακόμα στο ΕΦΑ. Αυτές οι τρεις Κυριακές, με αποκορύφωμα τη σημερινή, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να προσφερθεί στους φιλάθλους στο φετινό πρωτάθλημα από την άψη του ενδιαφέροντος. Και βέβαια, ας περιμένουμε 2-3 δευτερόλεπτα ή λεπτά ακόμα, να δούμε τι θα γίνει με τον Απόλλωνα, όπου είναι μια ξεχωριστή ιστορία, θα έλεγα, για το ποδόσφαιρο. Μια ομάδα σαν τον Απόλλωνα που τα τελευταία χρόνια, μετά την εποχή που έπαιζα και εγώ μαζί του, των αδερφών Καμάρα, του Χολέβα κλπ., δεν έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο του. Αυτό είναι το γεγονός. Ο Απόλλων πάντα είχε μια καλή ομάδα. Το γεγονός ότι εντυπωσιάζει. Έβλεπα τώρα μαζί κάτω, είναι μια κερκίδα της Λιβαδιάς, όλοι οι Απολληνιστές. Σημαίνει ότι υπάρχουν φιλάθλια. Θέλουν να κάνει η ομάδα κάτι ιδιαίτερο. Γιατί πράγματι έχει ιστορία. Έχει ιστορία παρουσίας στο πρωτάθλημα.
Ελλάδος και στο πρωτάθλημα Αθηνών τότε, που εσείς στη μικρή δεν τα θυμάστε. Δεν το θυμάμαι. Εκπληκτική. Είχε πάντα καλούς παίχτες, είχε πάντα καλή ομάδα και ήταν από τις πρώτες ομάδες, αν όχι η πρώτη που έκανε το γήπεδο της με χόρτο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει σε λίγα λεπτά. Να έρθουμε λοιπόν στο Πανηλιακό. Πολύ μεγάλη επιτυχία της ομάδας του Πύργου. Συνδυάστηκε βέβαια με τη δική σας δουλειά εκεί και των συνεργατών σας. Ο Πανηλιακός, η Καλαμάτα και η Παναχαϊκή, τρεις εκπρόσωποι του πελοποννησιακού ποδοσφαίρου του χρόνου στα σαλόνια της Α, της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Γνωστά, επαναλαμβάνω, τα λιμέρια για σας. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει τον χρόνο πια ο Πανηλιακός? Καταρχήν πρέπει να πω ότι ο χρηματοδότης, ο κ. Σταυρόπουλος, ο πρόεδρος, έχει μια λογική στην οποία εγώ πιστεύω απόλυτα. Πιστεύω ότι είναι η αρχή για να κάνουμε ποδόσφαιρο. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται μια δουλειά 2-3 ετών, να σταθεροποιηθεί η ομάδα, αν είναι δυνατόν σε αυτή την κατηγορία, και έχοντας τις δυνατότητες κάθε φορά να την πολλιάζει με ένα-δύο καλούς παίχτες, πραγματικούς παίχτες αξίας, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας καλής επαρχιακής ομάδος, που όχι απλά θα μετέχει στο πρωτάθλημα για να μετέχει, θα μετέχει για να εντυπωσιάζει τους φιλάθλους με το παιχνίδι της, με τις αρετές της, ίσως με ενέργειές της που θα δημιουργούν προϋποθέσεις καταστολής της βίας και με ένα θέαμα που θα αρέσει τον κόσμο. Αυτές είναι οι σκέψεις του, τις οποίες και εγώ σπάζουμε απόλυτα. Μάλιστα. Οι προϋποθέσεις βέβαια υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Καταρχήν πρέπει να πούμε, έχουμε κάνει σχεδόν τον γύρο των καναλιών λέγοντας για τον Πανηλιακό, αλλά αξίζει τον κόπο. Είναι μια περιοχή που πρώτη φορά ομάδα θα παίξει στην πρώτη κατηγορία. Μεγάλος νομός, ο νομός Ηλίας. Έχει ένα κόσμο που δίνοντας εξετάσεις αυτά τα δύσκολα πρωταθλήματα της τρίτης και της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Μέσο όρο, τι κόσμο είχατε στα παιχνίδια? Έχει 4.000-4.500 μέσο όρο. Πρέπει να πω ότι είναι η έκτη ομάδα πανελλήνια στον αριθμό εισιτηρίων. Μάλιστα. Τελικό αποτέλεσμα στον Βύρονα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Αθηναϊκό με 2-1. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε δικαίωμα συμμετοχή του UEFA, αλλά ο επιδιωκόμενος είναι σπουδαίο γεγονός για τον ΠΑΟΚ, ούτως ή άλλως. Εκτείει την ποινή του, από του χρόνου μπορεί να ξαναγυρίσει στα σαλόνια της Ευρώπης. Πολύ μεγάλη επιτυχία της ομάδας του ΠΑΟΚ. Που όμως στέλνει και ένα μήνυμα σε όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ να είναι τιμωρημένος από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Από τα γεγονότα με την Σεντετιέν τότε. Ας πούμε ότι είναι η τελευταία φορά που τιμωρείται η ελληνική ομάδα. Έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο κόσμος πήρε άριστα στη συμπεριφορά. Σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, και το ένα και το άλλο, και στην τρίτη και στη δεύτερη κατηγορία, το γήπεδο του Πύργου ήταν κυριολεκτικά, όπως λέμε, μια εκκλησία. Ένας χώρος που έδωσε ένα μήνυμα ότι μπορούμε να βλέπουμε ποδοσφαιρικούς αγώνες χωρίς έκτροπα. Δεν υπήρχε φανατισμός δηλαδή? Όχι. Ίσως θέλω να πω το γεγονός ότι είχε γίνει πίστη ότι υπάρχει καλή ομάδα. Ίσως υπήρχε μια ικανοποίηση γενικά ότι βλέπουν καλό ποδόσφαιρο. Και υπήρχαν, το έχω ξαναπεί, υπήρχε η κορυφή της διοίκησης, ο πρόεδρος, ο οποίος δεν πυροδοτεί με εμπριστικές δηλώσεις ή παρεμβάσεις στους διαιτητές ή διαμαρτυρίες, δεν παράγει βία. Μάλιστα. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Κύριε Γεωργιάδη, μόλις τώρα με πληροφορεί ο Πάνος Σαμαράς ότι οριστικά ο Απόλλων είναι στη Θεσσαλονίκη της Ευρώπης. Κέρδισε τη Λεβαδιά το Λεβαδιακό με 2-1. Και χωρίς να τοποθετούμε σωματιακά, συγκινούμε ιδιαίτερα, γιατί θεωρώ ότι είναι το σοβαρότερο γεγονός της φετινής διοργάνωσης. Ο Απόλλων, αυτό το σωματείο που όλοι ξέρουμε και εμείς πιο κοντά, πόσες δυσκολίες πέρασε για να στέκεται στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το σωματείο των 300. Περνάει στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό γεγονός και χαίρομαι ιδιαίτερα. Μάλιστα. Είναι, ίσως δίνει και ένα σύνθημα ότι όλες οι ομάδες πια μπορούν. Βέβαια, θα ήθελα στο σημείο αυτό γιατί, να σταθούμε, γιατί όλοι λέγανε ότι η Ευρώπη ήταν προνόμιο των πλουσίων. Των μεγάλων ομάδων. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν είχε βέβαια προηγηθεί και η Λάρισα, αλλά νομίζω η Λάρισα ήταν Παναχαϊκή, άλλη ιστορία, Λάρισα, όφι, ναι. Είναι ο εκπρόσωπος ενός πολύ μεγάλου νομού. Σωστό. Ο Απόλλων λοιπόν μέσα στο λεκανοπέδιο, ο μικρός των μικρών αν θέλετε, έτσι δεν είναι, κατορθώνει κάτι το άπιαστο, κάτι το ασύλληπτο, κάτι που δεν μπορούσε κανείς να το φανταστεί. Ναι. Χτυπά λοιπόν την πόρτα της Ευρώπης, πλασαρίζεται σε τέτοια θέση βαθμολογίας και το χειροκροτεί όλη η Ελλάδα βέβαια, πώς το κατορθώνει? Εγώ νομίζω ότι το αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς που αρχίζει από τον πρόεδρο του, τον κύριο Αλαμάνο, ο οποίος έχει μάθει, έχει τελειώσει ο κύκλος των λανθών, ο χρονικός κύκλος των λανθών και μπήκε σε μια περίοδο ο κύριος Αλαμάνος που κάνει έξυπνες κινήσεις και έξυπνες ενέργειες. Έτσι, χωρίς να σκεφτεί κανείς, θα μπορούσε να πει ότι είναι ίσως ο εξυπνότερος παράγοντας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λογοπήρα, και όχι μόνο γι' αυτό του το επίτευγμα, διότι κατάφερε. Ό,τι να παραμερίσεις με την αξία του, απεμάκρυνε παράγοντες που διηγούσαν τον Απόλλωνα, ίσως κατά νόμαλο, ίσως όχι καλό τρόπο, πήρε αυτή την ομάδα σε φοβερούς αγώνες για να την κρατήσει.
δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις και διάλυσης από τα οικονομικά προβλήματα και μετά από τόσα χρόνια αγώνων δικαιώνεται και δικαιώνει και τον εαυτό του για τις επιλογές. Τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν τα οικονομικά βέβαια. Όχι, είναι, όχι, είναι προνόμιο όχι, όχι στον βαθμό πάει. Που ήταν παλιά. Όχι, όχι στον βαθμό που ήταν μάλιστα. Παλιά. Μάλιστα. Ο Πανελλιακός όμως δεν έχει τέτοια προβλήματα. Έχει έναν οικονομικά εύρωστο πρόεδρο. Ναι, δεν είναι. Ναι, δεν αντιμετωπίσατε ποτέ προβλήματα οικονομικά, νομίζω. Ναι, στο το θεωρώ σε ένα σοβαρό λόγο της επιτυχίας αυτό. Η υποδομή υπάρχει στο Πανελλιακό ή κυρίως η προσπάθειά σας ήταν να μπορέσετε να εντάξετε στο έμψυχο υλικό παίκτες δοκιμασμένους, παίκτες εγνωσμένης αξίας. Μιλάω για Σλίσκοβιτς, μιλάω για μια μεταγραφή που σας βγήκε τον Τζόρτζεβιτς. Ναι. Δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ τον Πανελλιακό. Όχι, αυτή την ομάδα. Και ποια θα είναι η συνταγή κυρίως που θα ακολουθήσετε του χρόνου. Σε αυτή την ομάδα των 30 μηνών που είμαι εγώ εκεί, δεν κάναμε πολλές αλλαγές. Από περίοδο σε περίοδο και από κατηγορία σε κατηγορία, αλλάζαμε 2 με 3 παίκτες στην δεκάδα από μεταγραφές. Φιλοσοφία μου είναι ότι μια ομάδα παίζει συλλογικά, παίζει ομαδικά. Δεν την κάνουν κατά ανάγκη τα άτομα, τα άγνωστα με το σύνολο. Και αυτό θα διατηρήσουμε και φέτος. Δηλαδή, επιβάλλεται ο κορμός να μείνει, να παίξουν 2-3 ποδοσφαιριστές και θα είναι πολύ σαν αριθμός, για να μπορέσουμε να εισπράξουμε αυτή την ομοιογένεια και αυτό το προϊόν της δικής μας δουλειάς. Λέω της δικής μας γιατί έχουμε μια μακροχρόνια, ας πούμε, πολύμηνη παρουσία και αυτό μάλιστα. Είναι σημαντικό για μια ομάδα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, η φροντίδα μας είναι να πάρουμε 2-3 παίκτες αξίας, να μπορούν να παίξουν στην δεκάδα και ενδεχομένως να ενισχύσουμε τα μετόπισθεν, που μετόπισθεν λέω εγώ, τους παίκτες του πάγκου. Όταν μιλάει μια ομάδα για να αποκτήσει παίκτες αξίας, συνήθως οι ομάδες της δεύτερης εθνικής που έρχονται στην πρώτη εθνική και θέλουν και κάνουν μεταγραφές με παίκτες αξίας, με παίκτες συνήθως που φεύγουν από τις μεγάλες ομάδες, που δεν τα βρίσκουν οικονομικά, ναι. Και αυτοί είναι... Ήθιστε, δεν είναι κύριε Γεωργιάδη. Έτσι είναι, η ελληνική αγορά αυτή είναι. Αυτή είναι η ελληνική αγορά. Τι θα κάνετε εσείς. Εκτός αν υπάρχει εμπειρία του εισηγητού προς τον πρόεδρο που έχει το πρωτοπόλιο. Εσείς είστε ο εισηγητής, γι' αυτό και κάνουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι με το δικό μας μάτι και με την εμπειρία και με τη γνώση των δυνατοτήτων της δικής μας ομάδας πόσο μπορούν να μείνουν να κολλήσουν στην ομάδα αυτή. Τέτοιες κινήσεις θα κάνουμε και φυσικά. Το ενδιαφέρον μας είναι για ένα-δύο Ευρωπαίους παίκτες, εκεί πραγματικά κάποια αξία. Ο Τζόρτζεβιτς θα μείνει. Βεβαίως θα μείνει. Πολλοί έχουν πει ότι θεωρείται ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα. Ναι, το έχουμε πει και εμείς δειλά-δειλά, αλλά όταν είσαι στη β' εθνική κατηγορία, δεν θέλει μικρός, να το πείτε, δεν θέλει και να μην σας πει. Μικρός, ναι, θα σε παρεξηγώνω. Όμως προχθές σε μια εμφάνιση που εγώ δεν την κρίνω, γιατί το παιχνίδι ήταν εντελώς φιλικό. Όσοι είδαν τον Τζόρτζεβιτς να παίζει, έκαναν αυτή την κρίση. Ότι είναι πράγματι ο καλύτερος ξένος που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Θα έρθουμε στη συνέχεια να πούμε και άλλα αρκετά πράγματα για τον Πανελλιακό. Αν είμαστε θέση να δούμε τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής και στα παιχνίδια που έχουν τελειώσει βέβαια, αλλά και σε ορισμένα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα στιγμιότυπα θα σας τα μεταδώσουμε αμέσως με τη λήξη όλων των παιχνιδιών. Αν είμαστε λοιπόν έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα, να δούμε τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Λοιπόν, έχει αλλάξει το αποτέλεσμα στην Καβάλα. Όπως βλέπετε, η Σκόντα Ξάνθη προηγείται με 4-1. Ο Ολυμπιακός και με τη Λάρισα εξακολουθεί το παιχνίδι, βρίσκεται σε εξέλιξη. Καβάλα λοιπόν, Σκόντα Ξάνθη 1-4 τελικό. Άρης Πανιώνιος 2-0 τελικό, Αθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2 τελικό, Ολυμπιακός Λάρισα Αγροτική 4-3 σε εξέλιξη ο αγώνας, Όφι ΑΕΚ από χθες βέβαια τελικό 1-2 για την ομάδα της ΑΕΚ, στις 8.30 το βράδυ ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Δόξα Δράμας, Ιωνικός Εθνικός 0-3 τελικό, Λεβαδιακός Απόλλων Αθηνών 1-2 τελικό αποτέλεσμα, Εδεσσαϊκός Ηρακλής 0-3 τελικό, ο Ηρακλής αν ο Απόλλωνας 1-3 τελικά με πληροφορούν, Εδεσσαϊκός Ηρακλής 1-3. Αν ο Απόλλων Αθηνών δεν είχε κερδίσει στη Λιβαδιά, το γκολ το νικητήριο το πέτυχε ο Βελέντζας 9 λεπτά πριν από τη λήξη, ο Ηρακλής θα ήταν η ομάδα που θα έβγαινε στο κύπελο UEFA. Ο Ηρακλής κέρδισε όμως τον Εδεσσαϊκό μέσα στην Έδεσσα με 3.